Και την καμπάνια του Sky που ξεκινάει από Δευτέρα. Λοιπόν, Αντώνη Μουζάκη, φοροεπιδρομή χωρίς τέλος είναι ο τίτλος της κάρτας μας. Για να δούμε λίγο, βλέποντας την πρώτη μας κάρτα, τι αλλάζει, τι πλέον δεν θα ισχύει από τις φοροαπαλλαγές, για παράδειγμα. Έχουμε την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών. Έχουμε, Αντώνη, τη μείωση των επιστροφών φόρου στους αγρότες. Έτσι. Ακριβώς, σωστά. Περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα. Δυστυχώς δεν ακούμε τίποτα θετικό. Όλα είναι εξίσωση, αρνητικά. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ακριβώς. Στο υγραέριο και στο πετρέλαιο. Να μείνουμε λίγο εδώ πριν προχωρήσουμε. Mm-hmm. Πάλι για αυτούς όμως που έχουν κάνει τη μετατροπή, πάλι θα είναι πιο οικονομικός τρόπος μετακίνησης. Ναι, έτσι, νομίζω δεν πως είναι. Ναι, παρά εξίσωση. Πάει από τα 200 κάτι στα 300 στον τόνο. Ουσιαστικά δηλαδή εκεί που πληρώνεις 0,8 κάτι θα πληρώνεις 0,9 mm-hmm. κάτι. Είσαι όμως ωφελημένος σε σχέση με αυτόν που χρησιμοποιεί άλλο μέσω. Βενζίνη. Βενζίνη ή πετρέλαιο ή δεν ξέρω και οτι άλλο. Και συνεχίζοντας λοιπόν, αύξηση του συντελεστή φορολογίας των τόκων καταθέσεων από 10% στο 15% βεβαίως για τους τυχερούς είναι... που έχουν καταθέσει ακόμα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα πάει στο 2014 αν δεν απατώμε, οπότε έχουμε χρόνο ακόμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν τα μέτρα που βλέπουμε είναι μέτρα που σε υποχρεώνουν να πληρώσεις περισσότερους φόρους, είναι μέτρα που δυστυχώς σε κάνουν φτωχότερο, καταλαβαίνετε ότι είναι προς μια κατεύθυνση που όλους μας πονάει, γιατί έχει συρρυκνωθεί το εισόδημα. Δεν έχεις μισθό, δεν έχεις σύνταξη. Ή είναι μειωμένη, ή έχεις κλείσει την επιχείρησή σου. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις θα σε πονέσουν. Όχι μόνο σε μια περίοδο που δεν είναι σκληρή. Αλλά πλέον νιώθεις ότι όσοι είναι τυχεροί και έχουν δουλειά, νιώθουν ότι το μισό χρόνο το πληρώνουν στο κράτος και στην εφορία και στους φόρους. Μα φόρος εισοδήματος, μα τέλη κυκλοφορίας, μα φόρος ακίνητης περιουσίας. Αυτή είναι αλήθεια, Εύα, και εδώ είναι το ζήτημα. Και θα πρέπει να το κατανοήσουν τόσο οι δικοί μας διοικούντες, όσο και οι ξένοι. Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Είναι ένα λάθος μοντέλο, το οποίο δεν θα μας βγάλει πουθενά. Πολύ φοβούμαι ότι δεν θα πιάσουμε σε καμία περίπτωση αυτά που προσδοκούμε στην πλευρά των εσόδων. Αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί εκεί που βλέπουμε ότι το έλλειμμα θα γυρίσουμε μάλλον σε πρωτογενές πλεόνασμα, εγώ φρονώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Ανοίγει το τάξης λοιπόν. Ανοίγει το τάξης καταρχήν. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ότι έχει ανοίξει ήδη το τάξης για την εφαρμογή του Ε9. Ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να υποβάλουν το Ε9 για την χρήση του 2012, για την απεικόνηση της περιουσιακής τους κατάστασης την 1η-1η του 2012, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, το gsis.gr, και να κάνουν την όποια μεταβολή, να δηλώσουν την όποια μεταβολή mm-hmm. ή τροποποίηση στην περιουσιακή κατάσταση. Ένα είναι αυτό. Πώς είπες ότι είναι gsis.gr. Mm-hmm. Ωραία. Πάνω-πάνω ψηλά λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εφαρμογή. Ταυτόχρονα είναι ανοιχτό το σύστημα και μπορεί να δεχτεί τροποποίηση ή αρχική υποβολή δήλωσης για τις χρήσεις 11 και 10. Σε ποιες περιπτώσεις? Σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμα εκαθαριστικό σημείωμα για το φόρο ακίνητης περιουσίας για τις χρήσεις 10 και 11. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν δεν μου έχει έρθει το εκαθαριστικό για τη χρήση 10 και τη χρήση 11 και έχω διαπιστώσει ότι είχα λάθος δηλώσει την περιουσία μου, μπορώ να μπορώ να την τροποποιήσω. Επίσης να πούμε ότι για το 2012 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλουμε το Ε9 ως προς τι? Ως προς το γεγονός ότι, συγγνώμη. Ως προς τα ακίνητα. Αλλάζει ως προς τι? Ως προς το γεγονός, Εύα και Κωνσταντίνε, ότι ο κάθε φορολογούμενος υποβάλλει μόνος του, χωριστά τη δήλωση. Δηλαδή, χωριστή δήλωση υποβάλλω εγώ, χωριστή η σύζυγός μου. Χωριστή το παιδί μου αν έχει περιουσία. Πώς θα συμβεί αυτό? Η σύζυγός μου έστω λοιπόν δεν έχει κωδικούς. Και εδώ, συγγνώμη, Αντώνη, βλέπουμε την πύλη που μας είπες. Ναι. Όπου βλέπουμε ότι εδώ όποιος θέλει μπορεί να δει και αν δικαιούται το επίδομα κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Ακριβώς. Την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων. Την έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακίνητης περιουσίας του Ε9. Τα πάντα δηλαδή, ό,τι θέλουμε μπορούμε να μπαίνουμε στο τάξη. Έτσι, σας είπαμε και τη διεύθυνση gsis.gr, είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Και ακόμα, όπως μας είπε ο Αντώνης Μουζάκης πριν, Αντώνη, ακόμα και αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε τις διορθώσεις. Να πούμε λοιπόν. Γλιτώνουμε δηλαδή καταρχήν ουρές στην εφορία. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ταλαιπωρία, που προσπαθούμε νεύρα να αλλάξουμε και προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει και σωστά το κάνει, άσχετα αν είναι καθυστερημένα. Υπό την έννοια ότι όλα αυτά θα πρέπει να είχαν γίνει πολλά χρόνια πίσω. Να πω λοιπόν για το Ε9. Αργά παρά ποτέ. Σίγουρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο καθένας υποβάλλει μόνος του. Άρα λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι εγώ υποβάλλω με τους δικούς μου κωδικούς την περιουσιακή κατάσταση του Ε9 του 2012. Η σύζυγός μου που δεν έχει κωδικούς θα μπει με τους δικούς μου κωδικούς, αλλά θα υποβάλει και αυτή μόνη της. Το ανήλικο παιδί μου, αν έχει περιουσιακή κατάσταση, θα μπω με τους δικούς μου κωδικούς ως γονέας για να υποβάλω στο όνομά του. Ο καθένας μόνος του. Mm-hmm. Αν έχουμε διάκοπη σχέσεις ή διάσταση,
θα πρέπει η σύζυγο να πάρει κωδικούς δικούς της και με τους δικούς της κωδικούς θα πρέπει να υποβάλει. Να δούμε ποιοι εξαιρούνται. Ναι, να δούμε λοιπόν και ποιοι εξαιρούνται. Φυσικά. Δηλαδή, ξαναδηλώνουμε και να δούμε εδώ την κάρτα μας. Ξαναδηλώνουμε όλοι ηλεκτρονικά, εκτός από ποιους. Από ποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν δηλώνουν ηλεκτρονικά την μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης αυτοί οι οποίοι έχουν αποβιώσει. Άρα, οι κληρονόμοι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις από τη στιγμή που έχει δηλωθεί ο θάνατος στο Μητρό της ΔΟΗ δεν δηλώνουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους. Θα πρέπει οι κληρονόμοι να την πάνε χειρόγραφα. Δεν δηλώνουν οι νεκροί. Οι υπόχρεοι που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, μιλάμε για τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, έχουν κάνει παύση εργασιών. Επίσης, σε όποια άλλη περίπτωση υπάρχει διακοπή λειτουργίας του συστήματος, άρα λοιπόν δεν μπορείς να υποβάλεις, μπορείς να την πας στη ΔΟΗ. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ερώτηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Πέραν και μέχρι 30 Νοεμβρίου. Πέραν από το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό το κράτος εκερνάει την πίκρα και την αδικία ηλεκτρονικά και όχι διαζώσεις, αυτό υπάρχει περίπτωση να αλαφρύνει λίγο τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων, των ΔΟΗ, ούτως ώστε να πιάσουν κανέναν φοροφυγά. Νομίζω πως, Κωνσταντίνε, γι' αυτό γίνεται, για να ελαφρυνθεί ο φόρτος εργασίας, όπως είπες, των υπαλλήλων και να προσεγγίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, όπως το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, που είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε επί σειρά ετών και δεν μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Το σύστημα αυτό, γενικά, τεχνολογία μας βοηθάει με διασταυρώσεις που μπορούν να γίνουν να παραλληλήσουμε εισοδήματα με τον τρόπο διαβίωσης και περιουσιακής κατάστασης του καθενός. Άρα λοιπόν νομίζω ότι προς την σωστή κατεύθυνση είναι. Αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Σωστά. Η υπερφορολόγηση που φτάνει σε σημείο πολλές φορές να διώχνει τις επιχειρήσεις Αντώνη Μουζάκη από την Ελλάδα, σαφέστατα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα μας το πει κάθε άλλο τηλεφωνικά ο κύριος Βασίλης Γιαγιάκος, πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Τρικάλων. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα σε όλους. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στον τόπο σας που φεύγουν και πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μετά τα προβλήματα που υπάρχουν της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν επιχειρηματίες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στις γειτονικές πρώτα χώρες. Κυρίως σε ποιες, κύριε Γιαγιάκο? Κοίτα, είναι από την Αλβανία, την Βουλγαρία, Ρουμανία. Και τι επιχειρήσεις, για τι επιχειρήσεις μιλάμε που στρέφονται σε αυτή τη λύση? Και για ποιους λόγους, λόγω της υπερφορολόγησης, λόγω της έλλειψης δουλειάς? Το ένα είναι ότι όντως στην Ελλάδα, μια και δεν κινείται χρήμα, υπάρχει πρόβλημα και της δουλειάς τους. Δηλαδή, κατασκευαστικές εταιρείες γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα περνάνε τα χειρότερα. Η οικοδομή έχει φτάσει σε καταστάσεις όχι ωριακές, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Άρα, κάποιος επιχειρηματίας πρέπει να στρέψει την προσοχή του, να βρει διέξοδο στις γειτονικές χώρες. Έτσι υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρείες που πήγανε και στην Αλβανία και στην Ρουμανία. Στην Αλβανία, για παράδειγμα, είναι πιο έτσι φιλικό το φορολογικό καθεστώς? Και το φορολογικό, αλλά είναι το φορολογικό καθεστώς γενικά στα Βαλκάνια είναι πολύ καλύτερο από στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε, έτσι, το φορολογικό σύστημα, το οποίο πώς φορολογείται με τις τελευταίες φορολογείται εδώ μια επιχείρηση και με τις τελευταίες φορολογούνται. Κύριε Γιαγιάκο, υπάρχουν και αντικείμενο, έχουν και αντικείμενο δουλειάς. Δηλαδή μπορούν να κατασκευάσουν, μπορούν να κάνουν δουλειές. Αλλά και άλλοι επιχειρηματίες που μπορούν να πωλήσουν προϊόντα σε ξένες αγορές. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Σε ελπίσουμε να μην είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό. Και τα Τρίκαλα δεν είναι ακριβώς παραμεθόριος. Καθόλου. Σωστά. Δηλαδή, δεν είναι έτσι ακριβώς. Φανταστείτε τι γίνεται σε περιοχές που είναι πολύ κοντά στα σύνορα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι, ιδιαίτερα η κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο η φυγή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όχι μόνο για φορολογικούς λόγους, αλλά και γιατί οι εργοδοτικές εισφορές, οι εισφορές γενικά είναι ακριβές. Και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Αποτέλεσμα είναι να φεύγουν οι επενδυτές από εδώ, είτε εγχώροι είτε αλλοδαποί, και να πηγαίνουν στις γείτονες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Πώς θα το καταπολεμήσουμε? Καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία, καταπολεμώντας την φοροδιαφυγή, το σύστημα το φορολογικό που έχουμε και το περιβάλλον που δεν ευνοεί. Αντώνη, να πούμε για το σύστημα. Στα χρηστικά, να πούμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Για τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε και ερώτηση τηλεθεατή. Ναι. Πρόσφατα, λέει, έφυγε από τη ζωή μου ο πατέρας μου, είχε στην κατοχή του γιο ταχύ, το αφημί έχει διαγραφεί. Πώς θα προμηθευτώ το σήμα? Το σήμα, λοιπόν, από εφέτος
θα υπάρχει αντίστοιχη πλατφόρμα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα μπορείς να μπαίνεις εκεί στο gsis.gr και να εκδίδεις την ταυτότητα πληρωμής για την πληρωμή του σήματος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα εκδίδεις ένα χαρτί, θα υπάρχει μια ταυτότητα πληρωμής, με αυτήν την ταυτότητα θα πηγαίνεις στο web banking ή στο κισέ της τράπεζας, θα πληρώνεις στο τέλος. Μάλιστα. Δεν θα παίρνεις κανένα χαρτάκι για να το επικολλήσεις πουθενά. Αυτό θα είναι και το αποδεικτικό σου ότι έχεις πληρώσει και έχεις τελειώσει και έχεις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν δεν το έχεις κάνει και σε συλλάβουν, πληρώνεις το ισόποσο του τέλους. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να μπαίνουμε στο διαδίκτυο και να πληκτρολογούμε με τα στοιχεία μας αφημί ή τους κωδικούς πρόσβασης που έχουμε και να μας εκδίδει το σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών όχι μόνο την ταυτότητα πληρωμής για το τέλος κυκλοφορίας, αλλά και για ρυθμισμένες οφειλές, λέει καταρχήν από τον Νοέμβριο του 2012. Από το Δεκέμβρη πάμε και σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και ούτω καθεξής. Τώρα, για να κλείσουμε πολύ γρήγορα, πότε θα μπορούμε να τα πληρώνουμε όλα αυτά διαδικτυακά? Δηλαδή, όσοι είναι βλέπουν ίντερνετ, το Δεκέμβριο. Το οργανόγραμμα λέει μέχρι και τον Ιανουάριο το 2013, μάλλον θα έχουμε. Γιατί γελάς? Ίντερνετ έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Το οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών λέει ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι το 2013, Ιανουάριο του 2013 θα έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη Μουζάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν...